Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας προειδεάσαμε με τον Μπάμπη. Είπαμε ότι αυτή την περίοδο τα καζάνια έχουν πάρει φωτιά και έχουν πάρει φωτιά και βέβαια είναι και μια ωραία παράδοση αυτή που ακολουθεί στην Κρήτη και αυτές οι παρέες οι οποίες έτσι δημιουργούνται στα καζάνια είναι ό,τι καλύτερο αυτή την εποχή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Τάσο Βρέτζο, ο οποίος είναι μαζί μας. Είναι πρόεδρος Συλλόγου Αποστογματοποιών Ηρακλείου και Ελλάδος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, Άσιος Αγρότες σας. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο έχετε την τιμητική σας, έτσι. Ναι, πραγματικά. Είναι ο κόπος ενός χρόνου και περιμένουμε να βγάλουμε το απόσταγμα, να το αποχετικεύσουμε και να το πουλήσουμε στον καταναλωτή. Είναι μια ιεροτελεστία. Ιεροτελεστία αυτό, ναι. Εκτός στην παρέα, είναι κάτι το που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι παράδοση της Κρήτης και δεν έχει αξιοποιηθεί, θα έλεγα, όπως θα έπρεπε. Θα μπορούσε να παίξει και ένα μεγάλο ρόλο στην παράταση του τουρισμού. Ακόμα και να ανοιχτεί στον τουρισμό μέσα το καλοκαίρι, γιατί πάρα πολλοί είναι αυτοί οι τουρίστες που θέλουν να δουν την απόσταξη της κριτικής τσικουδιάς που τώρα δεν κατέχουμε εμείς σαν διήμεροι, του παραδοσιακού αποστάγματος, αλλά δεν το ξεχνάμε, η τσικουδιά είναι δικιά μας και θα έρθει η ώρα να την πάρουμε. Ναι. Εμάς ανήκει, εμείς έχουμε τον τρόπο να την παράγουμε. Αυτοί που την κατέχουν τώρα με έναν τρόπο παράνομο θα έλεγα, δεν έχουν τον τρόπο να την παράγουν. Δηλαδή τα μέσα που χρησιμοποιούν δεν παράγεται κριτική τσικουδιά. Αυτό βέβαια είναι μια δύσκολη, πολύπλοκη μάχη. Έχουμε ένα άλλο αγώνα που όταν ξεκαθαρίσουμε ακόμα μερικά πράγματα, όπως περάσαμε μια τόσο δύσκολη φορολογία και ξανασταθήκαμε στα πόδια μας, έχουμε το θέμα της τσικουδιάς. Την οποία είναι το παιδί μας το θέμα. Πάντως αισιοδοξείτε από ό,τι καταλάβαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κερδίσουμε. Τι σας λέει ο κόσμος γενικότερα την περίοδο αυτή, τι είναι εκείνο το οποίο αναζητά, όπως είπατε και εσείς, είναι κάτι το οποίο περίοδο, μια παράδοση. Τι δεν έχουμε αυτή την περίοδο. Η κλιματική αλλαγή έφερε τόσο μεγάλο καλοκαίρι, που άλλες χρονιές θυμάμαι τον Οκτώβριο βροχές και κακοκαιρίες φυσιολογικές για τον εποχή. Οκτώβριο και Νοέμβριο και όλοι αφήναμε την οποιαδήποτε δουλειά και μαζευόμαστε στα καζάνια, κάναμε γλέντια και γιορτές. Φέτος δεν μύρισε αυτό καθόλου. Οι μέρες που έβρεξε προχθές λιγάκι, καθόλου πριν από τον Οκτώβριο που ανοίγουμε, και έτσι δεν καταλάβαμε να πω την απόσταξη σαν παρέα. Ναι. Και εμείς που δουλέψαμε στα αποστακτήριά μας, να φανταστείτε ότι άνοιξα εγώ τώρα. Δηλαδή είχα και τα άλλα τρεξίματά μου, αλλά δεν είχε όρεξη κανείς να βγάλει τις ποσότητές του, δεν είχαν ούτε παρέες, ούτε τίποτα. Κάτι πολύ παράξενο και πρωτόγνωρο. Χρονικά τώρα είμαστε στη μέση προς το τέλος της διαδικασίας. Συνήθως ξεκινάει Οκτώβριο, 1η Οκτώβρη. Αν έχουμε ποσότητες που και έχουν και την ευχέρεια την ελληνική, ζητάμε και ανοίγουμε λίγο πιο μπροστά, 5-10 μέρες, 7 μέρες, ανάλογα από το πώς θα το δούμε και πώς θα μιλήσουμε με τα μέλη μας. Να μας πούνε και αυτή τη γνώμη τους, γιατί δεν πράττουμε μόνοι μας. Φέτος ανοίξαν 1η Οκτώβρη οι πρώιμες και νομίζω γύρω μετά από μια εβδομάδα οι όψιμες. Που σημαίνει ότι θα παραταθεί μέχρι τέλη Νοέμβρη και αρχές Δεκέμβρη για τις όψιμες. Εγώ θα ζητήσω μια παραπάνω παράταση, γιατί δεν βοήθησε ο καιρός και είναι ακόμα ποσότητες που δεν έχουν βγει. Σκέφτομαι να το πάμε φέτος μέχρι τις 20 Δεκέμβρη. Άλλες χρονιές κλείναμε 10. 12, 13, μέχρι τις 20 πιστεύω να έχει ολοκληρωθεί και να μην μείνει τίποτα, καμία ποσότητα που να μην έχει αποσταθεί. Να πάμε λίγο και στο πλαίσιο λειτουργίας και στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζετε ως κλάδος τώρα στην παρούσα φάση. Αυτό φάνηκε τώρα, με την παρούσα φάση, με τον έλεγχο που κάνανε οι διοκτικές αρχές και βρήκανε δύο συναδέλφους μας με ποσότητες που δεν είχαν πληρώσει το φόρο στο τελωνείο. Για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Όπως και το καλοκαίρι, που είχαν άλλη μια περίπτωση, μιλούσαν όλοι για παράνομα αποστακτήρια. Δεν είναι παράνομα ως προς τη λειτουργία, έτσι. Το είπα και τότε, έγινα κακός, άκουσα κουβέντες. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο όταν λήξει η ασφάλειά του. Δεν λες ότι έχω παράνομο αυτοκίνητο. Το παράνομο αυτοκίνητο είναι αυτό που δεν έχει καν πινακίδες, που δεν έχει ταξινομηθεί. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όλες οι περιπτώσεις, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν έχω δει παράνομο καζάνι να πιαστεί. Είναι διήμερα καζάνια, αλλά υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Παράνομα καζάνια υπάρχουν. Και απαιτούμε και κάνουμε έκκληση και στις αρμόδιες αρχές
να τα βρούνε, διότι κάνουν μεγάλη ζημιά στο ναι, δεν μπορούμε να πληρώνουμε μια φορολογία και να είμαστε συνεπείς και να είναι κάποιοι ανά την Ελλάδα, όχι μόνο Κρήτη. Μην μπερδευόμαστε και στοχοποιούμε πράγματα. Ανά την Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά παράνομα από στα χτίρια που δεν έχουν καν άδεια. Αυτά μπαίνουν στην αγορά και μας χαλάνε τις τιμές. Γιατί οι τιμές θα πρέπει να ήταν ακόμα λίγο πιο ψηλές. Αλλά αυτό δουλεύει ανταγωνιστικά εις βάρος μας. Ναι, βέβαια. Έχουν τη δυνατότητα, γιατί μην ξεχνάτε, οι ιδιοκτικές αρχές έχουν δύναμη. Το πάνε καλά, θα έλεγα. Οι ελέγχοι, και αυτό που κάνανε είναι η δουλειά τους. Δεν λένε εμείς όχι στον έλεγχο, μια χαρά τον κάνουν και θέλουμε τον έλεγχο. Δεν θα ξεκαθαρίσουμε λίγο τι έγινε στις τελευταία δύο τελευταίες περιπτώσεις, κύριε Βρέτζο. Είχαν ποσότητες τις οποίες το 1,40 τώρα με τη νέα τροπολογία, γιατί παλιά ήταν 0,59, έχει αυξηθεί λίγο ο φόρος και έχει μεγαλώσει. Είναι παραπάνω τα χρήματα που δίνουμε πλέον για να κάνουμε τις αποστάξεις μας, για να παράξουμε το παραδοσιακό προϊόν. Τα δύο άτομα, βέβαια, δεν γνωρίζουμε γιατί δεν έχουν πλήρως απολογηθεί. Ναι. Θα έπρεπε λοιπόν, για να έχουμε μια σαφή εικόνα, να απολογηθούν στις αρχές, να ξέρουμε τι ποσότητες έχουν σαν αποθέματα, γιατί μια ποσότητα μπορεί να την κατέχεις τώρα που απόσταξες φέτος, πέρυσι, πρόπερυσι, μπορεί να ακολουθάει και 10 χρόνια, η οποία έχει μείνει μέρος της αδιάθετο και ακολουθάει μια τελική ποσότητα που είναι σήμερα. Κάθε χρόνο λοιπόν, στο αρμόδιο τελωνείο, όταν αποσφραγίζουμε τον άμβικα, δηλώνουμε και τις ποσότητες που έχουν απομείνει και τον αλκοολικό βαθμό που έχουν. Δηλαδή, με ακρίβεια η όλη διαδικασία. Τα άτομα που πιαστήκανε, οι συναδέλφοι μας που πιαστήκανε, θα απολογηθούν και θα φέρουν τα στοιχεία, αν μπορούν αυτές τις ποσότητες, να τις έχουν δηλώσει και να, λίγο να μειωθούν και τα πρόστιμα που είδαμε ότι είναι, που δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, θα έλεγα. Δυσβάσταχτα και άδικα. Μα γιατί τόσο υψηλά πρόστιμα, και εμείς απορρίσαμε, δεν είναι δημοσιογραφικά. Όταν αλλάξαμε πέρυσι την τροπολογία, που την έκανα εγώ μαζί με, σαν αντιπρόεδρος τότε στην Ομοσπονδία και σαν πρόεδρος τώρα, πέρυσι, όταν την κάναμε τον κύριο Βεζιρόπουλο, φτιάξαμε όλα τα σημεία που εμείς ξέραμε και θέλανε διόρθωση. Σε νομικό πλαίσιο μέσα και με βάση που να μην μπορούν να επηρεαστούν από τους ανταγωνιστές μας. Δηλαδή, δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι και αύριο να σου κάνει άλλος μια προσφυγή να στο πάρει. Τα φτιάξαμε με τέτοιο τρόπο να μην μπορούν να πάρθουν. Και να τα κρατήσουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας. Ξέφυγε κάποιο σημείο στη φορολογία που δεν το πήραμε χαμπάρι και θέλει άμεση διόρθωση. Δηλαδή, άκουσα τώρα στο συγκεκριμένο περιστατικό ότι οι φόροι, αυτό που έχασε στο τελευταίο με τους 15 τόνους, λένε ότι οι 15 τόνοι το κράτος έχασε 190.000 ευρώ. Δηλαδή θα φύγω να πάω πέσω στη θάλασσα. Το αν πλήρωνε, πώς ξεκινάμε, πόσο θα πλήρωνε να τις νομοποιούσε, αν μπορούσε, και είχε το δικαίωμα. Πόσο θα πλήρωνε. Θα πλήρωνε 21.000 ευρώ. Από το 21, πώς γίνεται το 190. Δηλαδή θα τρελαθούμε. Από το 21, 22.000. Ένα 40 έχει το λίτρο. Νομικό φορολογικό κενό. Άρα, είναι αυτό που έχει προκύψει. Υπάρχει μέσα στο νόμο κάποια σημεία που μας οδηγεί ότι η ποσότητα που δεν ξεφεύγει, γιατί έχουμε περιορισμό, δεν μπορούμε να παράξουμε. Εμείς παράγουμε σαν μικρή παραδοσιακή 500 λίτρα ανιδρό, που σημαίνει στο τελικό προϊόν, σαν υλόπρεμα μας το υπολογίζουν, στο τελικό προϊόν είναι 1.400 κιλά. Στο κάθε αφημί γίνεται αυτό. Δηλαδή η οικογένεια μπορεί να έχει 4 μέλη. Μπορούν, αν έχουν τα ανάλογα χτήματα και τις προϋποθέσεις, και τα 4 μέλη να παράξουν τα 1.400 κιλά. Μπορούν μεταξύ τους να τα πάρει ένας, να τα πουλήσει μόνο ένας, να τα πουλήσει κάποιος που δεν έχει από την οικογένεια τιμολόγηση και να τα αγοράσει κάποιος άλλος. Αυτό το λύσαμε. Είναι όμως που πλαφόν. Δεν υπήρχε. Αυτό είναι πλαφόν. Υπάρχει όμως αναχρόνο πλαφόν, ναι, τα 500 λίτρα άνιδρο, τα 1.400 λίτρα με περίπου 37 αλκοολικούς βαθμούς. Είναι ξεκάθαρο και με λεπτομέρεια. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί σας μιλάω. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, μπορεί μια οικογένεια να παράξει 6 τόνους. Στην τελευταία περίπτωση είναι δύο αδέρφια. Ναι. Άλλα δύο οικογένειες, άρα μπορούν να είναι και κοντά σε αυτή την ποσότητα ή να έχουν υπόλοιπα από άλλα χρόνια που να είναι μέσα. Για να ξεκαθαρίζουμε την όλη περίπτωση. Το πώς, αν λοιπόν δεν πληρωθεί ο φόρος, ένας που παράγει τσικουδιά πλέον συστηματικός, γιατί εμείς είμαστε παραδοσιακοί, μπορεί να παράξει. Δεν έχει πλαφόν 500 λίτρα ανιδρό. Έχει 600 τόνους. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, το μέγεθος της εμπορικότητας δεν θα έπρεπε καν να μέσα ενοχλούν. 600 τόνους λοιπόν μπορεί να παράξει
αυτό το προϊόν, είναι τρομακτικά μεγάλο. Έχει όμως 50% έκπτωση, εμείς 85. Αυτός πληρώνει 6 ευρώ, εμείς ένα 40. Αυτός αν παρατυπήσει τα κιλά του, ναι, θα πάει στο 12,25. Ακούστε τώρα το παράλογο. Αντί αυτοί οι συναδέλφοι μας να πάνε στο 3, τους πάνε στο 24. Και ξεφεύγουν τα πράγματα. Ξεφεύγουν οι αριθμοί, ξεφεύγουν τα ποσά. Εμάς μας ακούγονται λίγο παράδοξα όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή. Το ξέρουν αυτοί και στις υπηρεσίες το έχουν καταλάβει, όλοι το ξέρουν. Ναι. Οπότε με αυτό σημαίνει το περιβάλλον... άμεση διόρθωση ραντεβού με το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Το έχω ήδη δρομολογήσει. Μαζί έχει κλείσει, το ζητήσατε και έκλεισε. Δεν το έχω ζητήσει ακόμα. Έχω μιλήσει όμως πριν για να γίνει. Μέσα τέλη του Νοέμβρη, αρχές του Δεκέμβρη, θα επισκεφτούμε τα μέλη της Ομοσπονδίας, τον ανάλογο υφυπουργό οικονομικών, σίγουρα το Χάρη Θεοχάρη από ό,τι υπολογίζω, και όποιον άλλον χρειάζεται, για να, τελείστε για αυτά να τα... αλλάξει τα... αυτό το σημείο που είναι άδικο. Ναι. Δεν μπορούν οι ανταγωνιστές μας στην αγορά, παρόλο που δεν είναι ανταγωνιστές μας, έχουμε εντελώς διαφορετικό προϊόν. Εμείς είμαστε χήμα αυτοί τυποποιημένοι. Ναι. Δεν έχω κάτι με αυτούς, δεν τους ούτε τους αδικού ούτε τους κατακρίνω. Οι άνθρωποι κάνουν εσείς τη δουλειά τους και εμείς τη δουλειά μας. Έτσι, στα πλαίσια λοιπόν της νομιμότητας και της σοβαρότητας θα πρέπει να μας πάνε στο 3 συν τους υπόλοιπους φόρους που θα βάλουν και θα βγει το τελικό πρόστιμο και όχι στα 24. Μάλιστα. Είναι άδικο και να ζητήσουμε και αναδρομική ισχύ για να μην να απαλλαχτούν και οι άνθρωποι από το υπέροχο ποσό που θα κλειδούν να πληρώσουν. Κύριε Βρέτζο, με αυτό το περιβάλλον, με αυτά τα δεδομένα και αυτές τις λειτουργίες, υπάρχει κόσμος, νέος κόσμος, ο οποίος ενδιαφέρεται δεν να είναι στο πολλής κλάδο. Δεν είναι πολύ. Με όλα αυτά τα. Ειδικά με αυτό που ακούστηκε τώρα. Όπου τρελαθήκαν όλοι. Έχουν τρελαθεί. Ξέρεις τι είναι να δουλεύεις μια ολόκληρη ζωή και ξαφνικά, επειδή δεν έχουν φτιάξει σωστά ένα νόμο, μια ωραία πρωία να μην έχει τίποτα. Είναι πολύ σοβαρό. Δεν νομίζω κανείς. Και καταρχήν τι κάνουμε, πυροβολούμε το πρωτογενή τομέα. Τι είναι στα φύλλα. Όλοι έχουμε αμπέλια. Αυτοί που έχουν αμπέλια έχουν και καζάνια. Και κάποιοι δεν έχουν καν καζάνια αμπελουζή, τους οποίους εμείς τους βοηθάμε και παίρνουν το απόσταγμα. Και αυτό φτιάξαμε. Μας είχαν απαγορεύσει να παίρνουμε αντί χρημάτων ποσότητα παραδοσιακού αποστάγματος. Τώρα έφτιαξε. Με το Βεζιρόπουλο το λύσαμε σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Μόνο το όνομα δεν μπορούσε να πάρει γιατί θα είχαμε την αυξημένη φορολογία. Έχουμε τον τρόπο να το πάρουμε και αυτό. Γιατί μας ανήκει. Και δεν το ξεχάμε ποτέ. Μάλιστα. Άρα ελπίζουμε να διορθωθούν τα κακοσκήμενα και να μπορέσουν να τα. Ελπίζω ότι θα διορθωθούν. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν μπορεί ένας που κάνει 15.000 φορολογική δήλωση να του βάλει ένα πρόστιμο 600.000 ευρώ. Να κάνουμε τον έλεγχο. Όσοι δεν πληρώνουν, θα πρέπει να πληρώνουν. Να σέβονται το κράτος για να τους προσέξουν. Μα εσείς ζητάτε και περισσότερους ελέγχους για να θωρακιστεί ο κλάδος. Αυτό το λέγαμε και στην αρχή. Ζητάμε να κάνουν τη δουλειά τους όπως την κάνουν σωστά. Την κάνουν σωστά. Δεν είπε κανείς για τα παιδιά που κάνουν τον έλεγχο και τις υπηρεσίες. Πληρώνουμε να μας κάνουν έλεγχο. Δεν θα τους λέμε μη μας κάνετε έλεγχο. Και κακό σας σκέφτονται κάποιοι παραγωγοί που λένε πες τους. Να πεις τι είσαι κάποιος, μην μου κάνεις έλεγχο. Μα πρέπει να είσαι σοβαρός και να μην σκέφτεσαι τον έλεγχο. Γιατί όταν είσαι σοβαρός δεν το σκέφτεσαι. Σωστό, σωστό. Και να προστατευτεί και ο κλάδος συνολικά έτσι. Ναι, υπάρχουν άμβητσες που καν δεν έχουν δηλωθεί. Mm-hmm. Δεν έχει πιαστεί κανείς. Ναι. Η τελευταία, δεν ξέρω εγώ, ίσως πιο παλιά να έχουν πιαστεί. Δεν μπορώ να απαντήσω. Το τελευταίο δεν έχω ακούσει. Πάντως τελευταία δεν έχει ακουστεί κανένα. Όχι, δεν έχει πιαστεί κανένα. Που θα έπρεπε αυτοί ή να νομοποιηθούν, δεν ξέρω αν είναι αγρότες, αλλά θα έπρεπε να μην. Δεν είναι στο χώρο μας. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Βρέτζο, εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού. Θέλω να ελπίζω πριν τελειώσει αυτή η περίοδος των καζανιών, να καταφέρουμε να κάνουμε και μια ζωντανή σύνδεση από την σίγουρα εξέλιξη. Θα κάνουμε και μπορεί να έχουμε και εξελίξεις από τα ανάλογα υπουργεία για τη συγκεκριμένη περίπτωση που. Να σας πω ακόμα κάτι. Ότι τρέξανε και μας κάνανε προσφυγή στο παραδοσιακό, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Συμβούλιο Επικρατείας. Δεσμευτήκανε όμως οι υπουργοί ότι θα περάσουν νομοσχέδιο να μην μπορούν να το πάρουν. Δηλαδή, τα θέλουν, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, στη Σικουδιά, το παραδοσιακό το ζητήσαμε, δικό μας είναι. Το θέλουν και αυτό, το έχουμε χάσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προγνωστικά για τον καιρό το επόμενο 24ωρο και επιστρέφουμε.